Φίλες και φίλοι του papadou.gr, σας καλησπερίζω από τα δύο ωράκια και το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με σκόρ 76-65 του Άρη και να περάσει τον τελικό του 49ου Κυπέλλου Ελλάδας. Για να τα πιάσουμε ένα-ένα, πρέπει να πούμε ότι οι πράσινοι κατάφεραν να προσπεράσει το εμπόδιο των Θεσσαλονικιών έχοντας εξαιρετικό βράδυ το Kendrick Nunn, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους έχοντας 6 στα 11 τρίποντα και ποσοστό 54,5% και συνολικά 20 πόντους σε 30 προσπάθειες. Σταθερά καλή όπως και σε όλη τη σεζόν είναι άλλωστε ο Grant και ο Μίτογλου, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Τριφύλι έπαιξε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού χωρίς τον βασικό του σέντερ, τον Ματίας Λεζόρ, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές και αγωνίστηκε για μόλις 8 λεπτά. Όπως δήλωσε ο κότς Αταμάν στη συνέντευξη τύπου, το Τριφύλι δεν πραγματοποίησε κάποια τρομερή εμφάνιση, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι οι πράσινοι είναι σε ακόμα ένα τελικό, έχοντας την ευκαιρία να κατακτήσουν ακόμα ένα τρόπαιο με τον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Να πούμε όσον αφορά τα αγωνιστικά και τους τραυματισμούς ότι ο Βιλντόζα θα κριθεί αύριο αν θα πάρει μέρος στο μεγάλο τελικό, ενώ ο Μπαλτσερόσκι, όπως είχε δηλώσει πριν το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, ο κότς Αταμάν, θα αγωνιστεί λόγω του φάλ. Όσον αφορά τον Άρη, να πούμε δύο κουβέντες ότι αποτελεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια αρκετά σκληρή ομάδα, παίζοντας αρκετό μπασχετικό ξύλο. Ο Τελειόπουλος ήταν σε ακόμα ένα τρομερό βράδυ. Άποψή μου είναι ότι του χρόνου θα τον δούμε σε κάποια από τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και στην Ευρωλίγκα, πετυχαίνοντας 21 πόντους, 28 λεπτά. Όσον αφορά τον κόσμο, και από τις δύο ομάδες υπήρχαν φίλοι και φίλες με συνθήματα τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Άρη, ενώ αύριο αναμένεται ο μεγάλος τελικός να είναι sold out. Σχετικά τώρα με τον Ολυμπιακό, γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ καλούς τον Γόκαπ, τον Φαλ και τον Μπρασδέικης. Μετά μπήκε στο παιχνίδι και ο Κάνας στο δεκάλυτο. Κατάφερε να επικρατήσει με σκόρ 91-77 του Προμηθέα και αύριο να έχουμε τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός από τον τελικό του Κυπέλλου Ανδρών, έχουμε και τον τελικό του γυναικείου Κυπέλλου Ελλάδας με την ομάδα του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίζει τις Εσπερίδες Καλυθέας στη 1:30. Το papadou.gr φυσικά και θα δώσει παρόν και στον τελικό για το γυναικείο μπάσκετ, όπως δώσαμε παρόν και στον ημιτελικό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να γκέλαρε στο ποδόσφαιρο και να έφερε σκορ 1-1 με τη Λαμία, αλλά ελπίζουμε ότι το μπάσκετ εδώ από την Κρήτη θα χαρίσει χαρές στους πράσινους φίλους που είναι εδώ αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακόμα ένα μεγάλο ντέρμπι. Ξέρετε όλοι ότι τα ντέρμπι είναι αρκετά αμφίρροπα. Κατά την άποψή μου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στο πόσο ο Ναν θα καταφέρει να είναι επιδραστικός, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Γόκαπ θα κληθεί να του κλείσει το αριστερό χέρι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ένα τελευταίο σχόλιο, ότι δεν ξεχνάμε να κάνουμε like και subscribe στο papadou στα social media, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram και στο YouTube, και επίσης να κατεβάζουμε το application σε iOS και Android. Από τον Δημήτρη Κουκάκη και το papadou.gr που βρέθηκε στην Κρήτη για ακόμα μία χρονιά, καλό σας βράδυ και ευχόμαστε να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι αύριο με τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό, αλλά και στις γυναίκες στη 1:30 με τις Εσπερίδες Καλυθέας, όπου θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, δηλώσεις και τα λοιπά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.